εγώ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το αγόρι που έγινε αρκούδα. Ναι, θα μιλήσουμε. Όχι τώρα. Θα φτιάξουμε το σύμβολο προστασίας και θα πάμε σπίτι. Τι συνέβη στο σύμβολο προστασίας? Εσύ. Δηλαδή με κατηγορείς? Δεν σε κατηγορώ, Αντρέα. Ναι, πες το στη φωνή σου. Δώσε το σήμα, πατέρα. Τώρα! Μίστα! Μίστα! Λοιπόν, μικρέ, πέρα από τις γλώσσες και το να ακούς τις σκέψεις των πλασμάτων, έχεις να αναφέρεις άλλες νέες μαγικές ικανότητες? Όχι, όχι. Και ο Φένριρ? Τι πράγμα? Όταν πέθανε, έκανες ένα ξόρκι? Όχι, δεν έκανα. Μα είδα φως. Δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεσαι. Κόλπο του Fimbulwinter, μάλλον. Έχω δει αρκετά. Νίστα! Ξέρω που βρισκόμαστε τώρα. Ποιανού είναι όλο αυτό το αίμα? Δικό σου, Ατρέα. Σοβαρά? Ή του θυράματος που πιθανόν να έσερνες, λέω εγώ. Δεν νομίζω πως με κάνει να νιώθω καλύτερα. Αυτό εδώ. Δεν ήθελα να... Οι προθέσεις δεν μετράνε. Μόνο οι συνέπειες. Πώς... Πώς να βοηθήσουμε? Τίποτα. Η φύση θα πάρει την πορεία της. Έρχεται θύελα. Δεν είχαμε ήδη αρκετό κρύο? Σχεδόν φτάσαμε σπίτι. Ληστή στα αριστερά! Νίστα! Επάνω! Φωτιά! Ληστή στα αριστερά! Πίσω σου! Πρόσεχε! Μίστα! Δες πως είναι. Αυτό γινόταν όλη νύχτα. Ίσως ήταν μέσα στο σύμβολο όταν το έφτιαξε.
Μερικές φορές εύχομαι να δούλευε ακόμα ο ναός του Τύρ, για να φεύγαμε από το Μίτγκαρντ. Λένε πως ο Φίμπλουίντερ επηρεάζει όλα τα βασίλεια. Ναι, αλλά θα ήταν χειρότερα από εδώ. Σβάνα, δε φοβάσαι. Γενναίο κορίτσι. Καλό κορίτσι. Έτσι, μπράβο. Είναι καλός μαζί. Αντρέα! Ήθελα μόνο να δω. Για ύπνο. Μάλιστα. Για απόγευμα ήταν γεμάτο συγκινήσεις. Αλλά παραδέχομαι ότι μου θύμισε για λίγο τις παλιές εποχές. Τότε που οι τρεις μας συνηθίζαμε να διασχίζουμε κάποιο ανεξερεύνητο δάσος. Είχες καιρό να έρθεις στην παρέα μας. Αν αυτό εννοείς. Απλώς κουράστηκα, υποθέτω. Αν δεις ένα κυνήγι ελαφιού, τα είδες όλα. Πώς νιώθεις κούραση, αφού δεν χρειάζεσαι ύπνο? Υπάρχουν κι άλλα είδη κούρασης, μικρέ. Θα τα δεις όταν μεγαλώσεις. Τώρα ξεκουραστείτε, αδέρφια μου. Το πρωί είναι όλα πάντα πιο φωτεινά. Το τόξο σου! Έχω υδρόμελο. Δεν είμαι καθόλου καλή παρέα. Είμαι βέβαιος πως θα βρούμε θέματα συζήτησης. Μπορούσες να με το πεις πριν το βάλω. Γιατί ήρθες εδώ? Από ευγένεια. Μου φαίνεσαι ένα ήρεμο και λογικό άτομο. Είσαι ένα ήρεμο και λογικό άτομο. Αν η στιγμή απαιτεί ηρεμία,
Θα έλεγα ότι η στιγμή απαιτεί ηρεμία. Ναι. Ξέρεις ποιος είμαι. Προτού πέσει ο χειμώνας, είχαμε κάποιες παρεξηγήσεις. Ήταν λυπηρό. Αλλά νομίζω πως όλοι γνωρίζουμε καλύτερα με ποιον έχουμε να κάνουμε. Βέβαια, αυτό που κάνατε στα αγόρια του, αυτό άμυνα. Οι Aesir ζούμε για το θάνατο. Κι ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν λιγάκι άχρηστοι. Αλλά ο Μπάλντουρ, αυτός είχε αξία. Ο καλύτερος ιχνηλάτης μου, ο εκτελεστής μου. Ναι, είχε χάσει τα λογικά του. Αλλά ήταν χρήσιμος και τον έχασα εξαιτίας σας. Με πιάνεις? Μου χρωστάτε. Δεν είσαι ευχάριστος πια. Και τι θέλεις? Τι λες για ειρήνη? Πώς θα φαινόταν η ειρήνη στον αξιότιμο απόστρατο θεό του πολέμου? Τι λες να μην αλληλοσκοτωθούμε? Τι λες να κάτσεις σπίτι, να ράξεις τα πόδια σου, να μην μαλώνεις εσύ μαζί μου, ούτε κι εγώ μαζί σου? Φυσικά σημαίνει ότι αυτός θα πρέπει να σταματήσει να ψάχνει για τον Τιρ. Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά τις Καρόνις. Κόφτο. Οι παλιές μέθοδοι του Τιρ έχουν πεθάνει. Και αυτός το ίδιο. Καταλαβαίνεις? Και μετά τέλος πατσίσαμε. Α, θα σας το κάνω ακόμα καλύτερο. Θα σας χαρίσω τον εχμάλωτο που ξέρω ότι μου κλέψατε. Καλά άκουσες. Ξέρω ότι βρίσκεσαι κάπου εδώ μέσα, γλυκομήλιτο κάθαρμα. Γιατί να πιστέψουμε έστω και μία λέξη? Πότε είχαν αξία οι υποσχέσεις σου? Νάτος, ο παλιός μου συνεργός. Σαν να χάσε βάρος. Ακόμα και το χιόνι να σου πει ότι είναι λευκό, ψέματα λέει. Τι είδους σοφία είναι αυτή? Το εξυπνότερο εν ζωή κεφάλι δεν βλέπει πέρα από τη μύτη του? Δεν βλέπει πως όλοι θέλουμε το ίδιο? Λοιπόν, ακούστε μια αξιόπιστη προσφορά. Θα τακτοποιήσω το χρέος που έχει στην πρώην μου. Η Φρέγια θα μείνει μακριά σου. Ο γιος σου θα είναι ασφαλής. Αυτό θα είσαι αλήθεια. Σωστά? Τι λες λοιπόν? Όχι. Μη σου πάρει όλη μέρα. Ώρα ήταν. Το περίμενα αυτό. Δεν είσαι από εδώ. Έχουμε μια παράδοση που λέγεται χρέος αίμα. Σημαίνει ότι παίρνω κάτι από σένα για αυτό που στέρισες από την οικογένειά μου. Θα το μάθεις. Αυτό ήταν για τον Μπάλντουρ. Τώρα δείξε μου τον θεοκτόνο για τον οποίο άκουσα τόσα!
Με προσβάλλεις τους γραφιές σε τόσο! Τι είναι αυτό! Τώρα ξηγέσαι σωστά! Δεν επεδίωξα εγώ τη μάχη με τον αδερφό σου! Δεν με νοιάζει! Αυτό ήταν πάνω που άρχισες να κάνεις κάτι! Δεν πολεμάς χωρίς το τσεκούρι σου, φιλέ! Πώς έγινες εσύ, θεός του πολέμου! Είσαι εντελώς άχρηστος! Ξεφτιλίζεις τη μνήμη των γιών μου! Δεν το πιστεύω ότι έχασαν από σένα! Το φάντασμα της πόλης. Ναι. Τότε ξέρεις γιατί είμαι ικανός. Δείξε μου. Αυτή είναι η μάχη. Δείξε μου το τέρας μέσα σου. Ήλπιζα να δω τις λεπίδες σου. Μάλλον δεν έρχονται όταν θες εσύ. Μπορείς και καλύτερα από αυτό. Αυτό για τον Μάγνη. Συγγνώμη για το άγαλμά σου, Τιρ, ηθικολογικό κουφάρι. Αν δεν πολεμάς βρώμικα, δεν πολεμάς καθόλου, έτσι. Κι σου χτύπησαν πρώτοι. Ωραία. Σταμάτα να συγγραφιέσαι. Ξεχάστηκαν όλα, δεν πάει έτσι. Είσαι καταστροφέας, όπως και εγώ. Όχι. Εγώ θα πω πότε τελειώσαμε. Δεν φεύγω μέχρι να δω τον αληθινό εαυτό σου. Σήκω! Αποκλείεται να έπεσαν έτσι τα αγόρια μου! Δείξε μου ποιος είσαι! Αυτός είναι ο Θεός που δολοφόνησε ολόκληρο πάνθεον επειδή τον προσέβαλαν! Oh!
Αλμόντι! Τον άφησες τελευταίο, ακόμα και στο θάνατο! Τις κατά είπες! Ο Μόντι μας αναζήτησε επειδή σε φοβόταν! Πέθανε από τις πληγές που εσύ του προκάλεσες! Να ένας υποδειγματικός πατέρας! Μου φαίνεται γνώριμο! Τι? Δεν έχει σημασία! Την έχω γεσμένη την πατρική συμβουλή σου! Θέλω να δω τον θεό του πολέμου! Χέρια σου! Έξυπνο! Δεν θα νικήσει με ξυπνάδα! Την νίκησες τους γιους μου, παρόλο που είσαι ένα τίποτα τώρα. Αλλά εγώ δεν είμαι η γη μου. Όσο για το μικρό, ο πατέρας των πάντων έχει σχέδια για αυτό. Νάτος. Να ο θεός του πολέμου. Το πλήρωσες το χρέος αίματος. Τα λέμε. Στόμα θα τα κατάφερνε! Κράτε! Ο Σίντρι και ο Μπρόκ είμαστε. Εντυπωσιακή μάχη. Μήπως... Σπίτι τώρα! Ο Όντιν έχει τον Ατρέα. Όχι. Πάω να ετοιμάσω μια πύλη.